6 Αυγούστου 1945. Η ανθρωπότητα γονατισμένη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ελπίζει ότι ο επίλογος της τραγωδίας έχει γραφτεί. Τα γεγονότα ωστόσο τη διαψεύδουν. 15 λεπτά μετά τις 8 το πρωί, ένα αμερικανικό B-29 ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα πάνω από τη Χιροσίμα των 300.000 κατοίκων και μια νέα μαύρη σελίδα στην παγκόσμια ιστορία μόλις είχε αρχίσει να γράφεται. Latest reports from the Japanese say that 126,000 died as the result of the damage done by the single bomb that blasted the city. 70.000 Ιάπωνες άφησαν την τελευταία τους πνοή ακαριαία. Όσοι επιβίωσαν έζησαν την απόλυτη κόλαση. Η ακτινοβολία της ραδιενέργειας προκαλεί φρικτούς πόνους και παραμορφώσεις. Η πόλη ισοπεδώνεται, η σαρωτική θύελλα πυρός κατακαίει τα πάντα. Η μυρωδιά του θανάτου και της καταστροφής διάχυτη. Και αυτή ήταν η πρώτη πράξη του δράματος. 3 μέρες αργότερα, οι αμερικανικές δυνάμεις ρίχνουν τη δεύτερη ατομική βόμβα στο Ναγκασάκι και η ιστορία επαναλαμβάνεται. That's the atomic bomb exploding at Nagasaki. The film was taken in a B-29 many miles away. All of you who see this picture can judge for yourselves the extent of the menace to civilization of this new weapon. 19 χρόνια μετά την τραγωδία, η φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων ανάβει στο Τόκιο και επιχειρεί να ενώσει. Οι αγώνες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η χώρα των ατέλοντος ηλίου δείχνει στο παγκόσμιο ότι ανέτειλε στην κυριολεξία από το σκοτάδι στο οποίο είχε βυθιστεί. Τα σύγχρονα στάδια, οι αμαξοστοιχίες και τα τρανζίστορ κάνουν τον γύρο του κόσμου. For the first time in Asia, the event is claimed to be the largest in Olympic history. 94 nations are taking part. Συγκλονιστική στιγμή η αφή της Ολυμπιακής φλόγας από τον 19χρονο Γιοσινόρι Σακάι. Ένα αγόρι γεννημένο στη Χιροσίμα ανήμερα της τραγωδίας. Με τη δάδα ψηλά και το έμβλημα του ανατέλλοντος ηλίου στο στήθος, ο Σακάι έστελνε τότε το πιο ηχηρό μήνυμα. Ότι μπορείς να ξαναγεννηθείς ακόμη και από τις τάχτες σου.